Το πρωί της Τετάρτης, ο Δήμαρχος Νέστου, κύριος Σάββας Μιχαηλίδης, συνοδευόμενος από στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, επιθεώρησε και παρέλαβε το νέο 12θέσιο δημοτικό σχολείο της Χρυσούπολης 4.500 τετραγωνικών μέτρων, ενώ τόνισε σε δηλώσεις του ότι πρόκειται για ένα εκπληκτικό έργο, ο σχεδιασμός του οποίου ξεκίνησε το 2010. Παραλαμβάνουμε σήμερα ένα εκπληκτικό έργο. Η διοικητική παραλαβή του 12θέσιου δημοτικού σχολείου είναι μια φυσική συνέχεια και συνέπεια μιας πράξης που ξεκίνησε με την ένταξή της το 2010. Η εργολαβία με την εταιρεία Στυλιανίδης ΑΕ ξεκίνησε το 2011 και σήμερα παραλαμβάνουμε ένα εκπληκτικό, θα έλεγα, σχολείο. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, κτηριακές υποδομές, σε λίγο θα υποδεχθούν τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου. Θα πρέπει να συγχαρώ με την πρώτη επαφή που είχα και τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είχαν την ευθύνη για την παρακολούθηση του έργου. Αλλά οπωσδήποτε φυσικά και τον εργολάβο, ο οποίος έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το έργο θα εκτιμηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά ταυτόχρονα θα αποτελεί και ένα παράδειγμα όσον αφορά μια πολύ καλή υποδομή για τον νομό, για την περιοχή μας, για το Δήμο. Με αυτόν τον τρόπο λύνουμε ένα βασικό πρόβλημα που αφορά τη στέγαση των μαθητών του πρώτου και τρίτου δημοτικού σχολείου, οι οποίοι βρισκόταν σε δύο κτίρια τα οποία είχαν ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο λειτουργίας τους, το ένα με 85 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και το άλλο με 60 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο ξεκινά μια νέα διδακτική περίοδος για την περιοχή του Νέστου.